Προέρχεται η κυρία Κουρτόβικ προκειμένου να μας κάνει μία δήλωση. Για να ακούσουμε τον συνήγορο του κυρίου Κουφοντίνα. Κάνει δηλώσει, κυρία Κουρτόβικ, αν θέλετε. Ρε, παιδιά! Ανοιχτείτε λίγο η κάμερα. Αυτά συμβαίνουν πάντα όταν είμαστε πολύ δημοσιογράφοι και η κάμερα. Συμβαίνουν αυτά τα δικαστικά για τις φωνές του. Η άδεια είναι ένα δικαίωμα για τον κρατούμενο, ένα δικαίωμα που αποκτήθηκε με αγώνες και θυσίες μέσα στις φυλακές τα προηγούμενα χρόνια. Ένα δίκαιο συμβούλιο έκανε μια δίκαιη κρίση, κρίνοντας με βάση το νόμο και τίποτε παραπάνω, χορήγησε την άδεια. Το ευχαριστούμε και θα ήθελα να πω ότι περιμένουμε και από εσάς και από όλους αυτούς οι οποίοι παρεμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο έργο το θεσμικό, στις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων, χωρίς να έχουν δικαίωμα, να σεβαστούν τον κρατούμενο, να σεβαστούν την άσκηση του δικαιώματος και να πάψουν να φωνασκούν και να ασχημονούν στα κανάλια. Θέλω να πω ότι το κοινό περί δικαίου αίσθημα που σήμερα παίζει από το πρωί στα κανάλια, στους δέκτες μας, δεν αποτελεί παράγοντα κρίσης για τα δικαιώματα, για την άσκηση των δικαιωμάτων ενός κρατούμενου. Το κοινό περί δικαίου αίσθημα χειραγωγείται, από ό,τι ξέρουμε. Το κοινό περί δικαίου αίσθημα λιντσάρει ανθρώπους, όπως είδαμε χθες στην Ευελπίδων, όπως κινδύνεψε να γίνει χθες στην Ευελπίδων, και ο νόμος δεν προβλέπει ότι μπορεί να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία με οποιοδήποτε τρόπο. Πόσες αρνήσεις είχε ο κ. Κουφοντίνας μέχρι σήμερα? Ήταν αρκετές και ήταν αρνήσεις οι οποίες στηρίχθηκαν σε κριτήρια που δεν προβλέπει ο νόμος. Ο νόμος δεν προβλέπει ότι η μεταμέλεια του κρατούμενου μπορεί να είναι λόγος, κριτήριο για τη χορήγηση της άδειας. Ο νόμος προβλέπει ως κριτήρια την προσωπικότητα, την κρίση του Συμβουλίου, είναι μια πρόγνωση ότι δεν θα κάνει κακή χρήση της άδειας, και η προσωπικότητα του κρατούμενου είναι μια προσωπικότητα του συγκεκριμένου κρατούμενου, του Δημήτρη Κουφοντίνα, είναι μια προσωπικότητα την οποία και εσείς και όλοι όσοι τον γνώρισαν μέσα από τις διαδικασίες είναι σεβαστή και εκτιμητέα σε πολλά επίπεδα και από πάρα πολύ μεγάλο μέρος, νομίζω, όχι μόνο των ανθρώπων που τον γνώρισαν, αλλά και του παραπέρα κόσμου, της κοινωνίας. Ο λόγος άρνησης ήταν η μεταμέλεια, δηλαδή στα προηγούμενα. Ο λόγος άρνησης ήταν η μεταμέλεια, η μη δήλωση μετάνοιας, αλλά και ένα κριτήριο παράλογο, το ότι δεν έχει αλλάξει το συνειδησιακό του υπόβαθρο, δεν έχουν αλλάξει οι φιλοσοφικές, ιδεολογικές και πολιτικές του πεπιθήσεις. Από εδώ και πέρα τι γίνεται, κυρία? Το συνειδησιακό υπόβαθρο, που είναι τα μύχια της ψυχής, προφανώς δεν είναι κάτι το οποίο έχει δικαίωμα να ερευνά η φυλακή, ο εισαγγελέας, ο δικαστής, ο νόμος. Τις πράξεις ερεύνησαν, όταν ερεύνησαν, οι πράξεις του κρίθηκαν από τη δικαιοσύνη, καταδικάστηκε, εκτεί η ποινή, εκεί τελειώνει αυτό το κεφάλαιο. Θα εκτίσει την ποινή του, θα εκτίσει την κύρωση που επιβλήθηκε για την παραβίαση του νόμου, του δικαίου, της παραβιάσης του δικαίου. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το στάδιο δεν ερευνά εκείνο. Δεν υπεισέρχεται σε εκείνη την κρίση. Εκείνη η κρίση της δικαιοσύνης ολοκληρώθηκε εκεί και τα αποτελέσματά της είναι εδώ. Επειδή είναι η πρώτη φορά, η πρώτη άδεια είναι πάντα 48 ώρες. Δικαιούται κάθε 60 μέρες, δικαιούται να κάνει αίτηση για να πάρει άδεια. Άρα το Συμβούλιο τώρα έκρινε ότι μετανόησε. Υπήρχαν λόγοι μεταμέλειας προφανώς, για το Συμβούλιο λέμε τώρα. Όχι βέβαια. Το Συμβούλιο έκρινε το αυτονόητο, το οποίο και ο συνήγορος του πολίτη επισημαίνει. Η μεταμέλεια του κρατούμενου, η μετάνοια, οι δηλώσεις μετάνοιας δεν αποτελούν κριτήριο για τη χορήγηση της άδειας. Άλλα είναι τα κριτήρια. Άλλος είναι ο νόμος και ο νόμος αυτή τη φορά εφαρμόστηκε. Στις επόμενες φορές πόση άδεια θα μπορέσει να πάρει, αν ζητήσει να κάνει νέα αίτηση? Αυτό που θα προβλέπει ο νόμος. Συνήθως πόσες μέρες είναι? Είναι 6 μέρες και προϋποθέσεις 8. Και από κάποιο διάστημα και πέρα ξανά. Φρέναρε παλιά ιστορία συγκρατουμένου του που δεν τήρησε τους όρους. Βέβαια. Βέβαια και επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη, όχι μόνο για αυτόν, αλλά και για πάρα πολλούς άλλους κρατούμενους μέσα στις φυλακές. Το κόστος ήταν μεγάλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παιδιά, έτοιμοι για αέρα.